Μετά τη χθεσινή μεγάλη επιχείρηση τη Ελλάδα στον καταβλισμό τη Νέα Ελκαρνασού στο Ηράκλειο, σειρά είχε σήμερα ο καταβλισμό των Ρωμά στην περιοχή του Τσεσμέρε Θύμνου. Από νωρί το πρωί, δεκάδε ένστολοι από την Υποδιεύθυνση Ασφαλεία, το Τμήμα Δίωξη, το Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων, αλλά και από την Ομάδα Πρόληψη Καταστολή Εγκληματικότητα, έκαναν φίλο και φτερό τα καταλήματα του καταβλισμού στο πλαίσιο των ελέγχων για πάση φύσεω αδικήματα. Αποτέλεσμα των ελέγχων ήταν να προσαχθούν στην ασφάλεια αρκετοί Ρωμά που διαμένουν στα καταλήμματα του καταβλισμού για εξακρίβωση στοιχείων ενώ λίγο αργότερα αφέθηκαν ελεύθεροι. Ωστόσο σχηματίστηκε και μια δικογραφία σε βάρος ενός 30χρονου Ρωμά καθώς στην κατοχή του βρέθηκε ένα αυτοκίνητο το οποίο όπω αποδείχτηκε από τον έλεγχο ήταν κλεμμένο. Πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι το εν λόγω όχημα είχε κλαπεί στις 19 Νοεμβρίου από την περιοχή της Ελευσίνας στην Αθήνα και είχε μεταφερθεί στο Ρέθυμνο. Έτσι τώρα ο 30χρονος άνδρας θα κληθεί πολύ σύντομα να δώσει εξηγήσεις στον εισαγγελικό λειτουργό στον οποίο θα παραπεμφθεί η υπόθεσή του. Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι έλεγχοι της ελληνικής αστυνομίας και στο Ρέθμνο θα συνεχιστούν με αμύωτη ένταση στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Ελλάς για την πρόληψη και την καταστολή της παραβατικότητας αλλά και τη εγκληματικότητα.